Εντάξει, το πίσω μέρος έχει βγει άλλα αντάλλον. Εντελώς. Δεν ξέρω γιατί. Κάτω. Πάνω στραβώ, κάτω στραβώ, πίσω στραβώ. Είναι στραβώ από παντού. Έπρεπε να το χτίσω κομμάτι-κομμάτι εδώ πάνω, όπως έγινε με τα ντουλάπια της κουζίνας. Εκτός αν είναι στραβή η βάση. Και ναι, εντάξει. Είναι στραβό και αυτό. Τώρα, αυτό που πρέπει να γίνει, ειδικά εκείνο, είναι εντελώς αλαντάλλον. Αν μπει εκείνο σωστά, φεύγει αυτό από τη θέση του. Και χαλάει και πολύ από κάτω. Θα το φέρω όμως. Θα το φέρω. Λίγο θα το κλέψω από εδώ και λίγο θα το κλέψω από εδώ και θα έρθει. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι... Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να μπει κάτι. Θέλω άλλα δύο χέρια βασικά. Να μπει κάτι για να στέκεται. Ή από κάτω να το στηρίξω. Να βάλω δύο καδρόνια για να μπορώ να το δουλέψω. Να τη δώσω πρόχειρα κάπου. Ίσως με κάποιες μεταλλικές γωνίες. Και μετά να μπουν τα καδρονάκια από πίσω για να πιάσει κανονικά. Αλλά πρώτα πρέπει να βάλω τα κάθετα, τα ενδιάμεσα, τα άλλα τρία. Εντάξει, γενικά καλά πάνε.
Ένα κόλπο που μου είπε ένας μάστορας για το στοκάρισμα και με έχει σώσει είναι να βάζω πολύ υλικό. Να προεξέχει δηλαδή και να μην το τερματίζω με τη σπάτουλα, γιατί μετά, έτσι το έκανα παλιά, μετά χρειάζεται και δεύτερο και τρίτο χέρι. Οπότε τώρα βάζοντας πολύ υλικό θα τραβήξει μέσα η τρύπα καθώς στεγνώνει και το πολύ περισσότερο υλικό θα καλύψει τη διαφορά από το τράβημα που κάνει, άρα και την καμπυλότητα προς τα μέσα. Και θέλει μια φορά τρίψιμο μετά και τέλος από πάνω.